Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω πριν πάω στα ερωτήματά μου, ζητώντας ένα σχόλιο σας, καθώς βλέπω ότι είναι και πρώτο θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη, για την τροπολογία που αφορά τη Λάρκο και για τη θέση του Κουκουέ για το θέμα. Ναι, πρόκειται για απαράδεκτη τροπολογία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα από το μήνυμα που της έστειλε ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της Λάρκο και οι οικογένειές της και στην περιοχή της Λοκρίδας και στους υπόλοιπους νομούς όπου υπάρχει Λάρκο, σε όλη τη Φθιώτιδα. Και αυτό που πρέπει να κάνει, το μόνο που πρέπει να κάνει, είναι να αποσύρει, να μην καταθέσει μάλλον, διότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί, δεν την έχουμε δει, διάφορα ακούμε, την κατάπτυστη αυτή τροπολογία η οποία λένε ότι θα συζητηθεί αύριο. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν κινητοποίηση, αύριο θα είναι έξω από τη Βουλή. Το δικαστήριο χτες, ενώ ήταν γνωστό ότι θα κατατεθεί αυτή η τροπολογία, αποφάσισε ότι μέχρι να αποφασίσει τελικά οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ η κυβέρνηση έλεγε ότι από αύριο θα είναι εκτός εργοστασίου, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, ασφάλειας του εργοστασίου. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να το εξασφαλίσουν αυτό, είναι απαραίτητοι με τις βάρδιες τους, παρότι έχει μειωθεί κατά πολύ το προσωπικό εδώ και 4 χρόνια, όμως αυτοί είναι το ελάχιστο που μπορούν να είναι μέσα στο χώρο και για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις και για να προστατεύσουν τον οικισμό που μένουν γυναικόπαιδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Γιατί μιλάμε για εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά που είναι ο κίνδυνος ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αυτό που λέει και ο νόμος της, ότι θα παραδώσει στο νέο επενδυτή, στο νέο αγοραστή τη Λάρκο εν λειτουργία με τους εργαζόμενους μέσα και ο νέος ιδιοκτήτης θα συζητήσει με τους εργαζόμενους για τις εργασιακές σχέσεις τους, για τους μισθούς τους κλπ. Αυτό ήταν δέσμευση. Υπάρχει νόμος της Βουλής. Δεν μπορεί να λύνεται με επιμέρους τροπολογίες ούτε με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Είναι και αντιδημοκρατικό και αντιδεολογικό. Είναι και απάνθρωπο. Έρχομαι τώρα στα ερωτήματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα αυτού του διαστήματος, ξεκινώντας από τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμά τους. Για το ΚΚΕ ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλω όμως να έχω τα σχόλιά σας και τις απόψεις σας συνολικά για το πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης στη χώρα, καθώς από τις εκλογές αυτές προκύπτει και μία άνοδος του χώρου δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, της άκρας δεξιάς. Ναι, εμείς εκτιμάμε και νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο αυτό από όλους άσχετα τι ψήφισαν, ότι υπήρξε μια νέα σημαντική εκλογική άνοδος του ΚΚΕ μετά το 5,35% των ευρωεκλογών του 19, των βουλευτικών του Μαΐου του 7,2 και του Ιουνίου 7,7 και τώρα 9,25. Επιβεβαιώνει θετικές διεργασίες που γίνονται μέσα στην κοινωνία, μέσα στους αγώνες, με αρχαιρεσίες σε φορείς του κινήματος, σταθεροποιείται και ενισχύεται, θα έλεγα εν μέρει, ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράζεται από την πολιτική της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια αυτό το ρεύμα εκφράζεται κυρίως με την άνοδο του κύρους και τη συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων με το ΚΚΕ. Και να τονίσω επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένο στην Αττική, τρίτη δύναμη σε μεγάλα αστικά κέντρα, δεύτερη και τρίτη δύναμη, ιδιαίτερα σε εργατικές λαϊκές περιοχές και γειτονιές και δήμους, και εκεί που αναπτύχθηκαν αγώνες όπως η Λάρκο που ανέφερα πριν. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κρίνουμε με όρους κατάταξης των πολιτικών δυνάμεων τα αποτελέσματα. Και άλλες φορές διάφορα κόμματα, διάφορα μορφώματα που εμφανίζονται λαϊκίστικα ως επιτοπλίστων βρέθηκαν μπροστά από εμάς ή από άλλα κόμματα, αλλά αποδείχθηκαν διάτοντες αστέρες
έκαναν τη δουλειά τους εγκλωβισμού, δηλαδή κάποιων λαϊκών γνήσιων δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα. Και αναφέρομαι, δηλαδή θυμόσαστε το ποτάμι, το Λάος, τους Ανέλ, διάφορους άλλους, τη Δημάρ και λοιπά, άλλους που είχαν περάσει μάλιστα και το ΚΚΕ. Εμείς θεωρούμε ότι τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποσχολήσει, για παράδειγμα, η περίπτωση του Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, επιγίνεται μεγάλη κουβέντα για την ακροδεξιά, το Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου και λοιπά στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, είναι... γιατί έχουμε και Μελόνι στην Ιταλία, έχουμε και Λεπέν στη Γαλλία. Λέω για την Ελλάδα τώρα, να τελειώσω την εκτίμησή μου αυτή. Εάν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για να μιλάμε και καθαρά και απλά να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος και θα συμφωνήσετε μαζί μου, έπαιρνε για παράδειγμα αντί για 28,5% 29,5%, ο κύριος Βελόπουλος θα είχε κάτω από 9. Αν έπαιρνε μάλιστα 30% ή πολύ περισσότερο 33%, θα ήταν πάλι στο 5-6%. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί είναι το ζήτημα, η μεγάλη πτώση δηλαδή που έχασε γύρω στις 13 ποσοστιαίες μονάδες και σε απόλυτο αριθμό ψήφων πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους η Νέα Δημοκρατία από πέρσι. Και φυσικά αυτό λογικό είναι να πηγαίνει σε συγγενή μαζί της κόμματα. Κυρίως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το απαντήσει, γιατί με την πολιτική της, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ... καλλιεργούν ένα τέτοιο κλίμα ώστε να ενισχύονται τέτοιες δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις που όταν βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι της εξουσίας και στα αλυσβερίσια αυτά γίνονται οι πιο συστημικοί. Γραμματέα, εδώ δεν υπάρχει μια ανισορροπία, να το πω έτσι, και χρησιμοποιώ μια προσεκτική διατύπωση στη δημοκρατία μας, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι βλέπουμε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν αθροίσει κανείς αυθαίρετα τα ποσοστά τους, έχουν το ίδιο ή και λίγο λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω, σας το ρωτώ αυτό, για να έχω και το σχόλιο σας για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος φορέας της κεντροαριστεράς που να αποτελέσει εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Τα κόμματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μπλέξει στα διέξοδά τους. Βρίσκονται σε πορεία, επιμένουμε σε αυτό, το λέγαμε και προεκλογικά και επαληθεύτηκε και με τα αποτελέσματα και τη μεταεκλογική πορεία τώρα, ότι βρίσκονται σε πορεία ιδεολογικού, πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού. Και στο ΠΑΣΟΚ αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε από το 2012, όπως όλοι θυμόμαστε, που από το 40% που είχε μέχρι τότε πήγε στο 12 και μετά στο 4 και προσπαθεί να ανακάμψει φτάνοντας πάλι στο 12 εκείνο του 2000, δηλαδή 12, της πρώτης εκλογικής μάχης, και συνεχίζεται ακόμα αυτή η πορεία. Είναι εν μέρη η ανάκαμψη των δικών του δυνάμεων, πολύ πίσω από τους στόχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη διαδικασία ξεκίνησε, όπως όλοι θυμόμαστε καλά, από τον Ιούλη του 2015 με το μνημόνιο που ψήφισε και επιταχύνθηκε μετά το 2019, από 36 πήγε στο 30, στο 25, στο 20, στο 17 πέρσι στη δεύτερη εκλογική μάχη, στο 14 κάτι τώρα. Και θα δούμε που θα καταλήξει. Άρα τα βασικά διέξοδα που επιμένουμε ότι είναι ιδεολογικά, γιατί ταυτίζονται με επιμέρους φυσικά τις διαφορές τους με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κεντροδεξιά ή δεξιά τέτοια κόμματα ή μορφώματα, υπερασπίζονται αυτό το σάπιο σύστημα, υπερασπίζονται τις συμμαχίες του που μας οδηγούν σε εμπλοκή, σε πολέμους, εκτός το ότι πληρώνουμε πάρα πολλά, 7 δισεκατομμύρια πληρώσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια για πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Δεν έχουν πρόταση ριζικής ανατροπής έξω από αυτό το σύστημα, πλέον ούτε καν στα λόγια δηλαδή, γιατί και πριν στα λόγια τουλάχιστον είχαν και εγκλωβίζαν κάποιους ανθρώπους, μαζεύαν κάποια ψηφαλάκια. Και πολιτικά, όταν ψηφίζουν σε μεγάλο ποσοστό ίδιους νόμους με την κυβέρνηση, όχι μόνο τα μνημόνια
που τα γνωρίσαμε και τις μεγάλες κολοτούμπες που έκαναν, αλλά και τώρα σε φάση ανάκαμψης οικονομικής αυτά τα τελευταία χρόνια. 93% το ΠΑΣΟΚ, 75% ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και περίπου ίδια στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχουν εναλλακτική πρόταση αλλαγής στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και φυσικά οργανωτικά είναι ανύπαρκτες οι οργανώσεις τους, τα μέλη τους, η δημιουργική συζήτηση. Γίνονται χτυπήματα κάτω από την πλάτη, βλέπουμε, υπονόμευση ο ένας του άλλου, οι εκλογές, το πώς γίνονται. Έχουν μόνο followers, καμιά επαφή με το κίνημα, συμμετοχή δηλαδή σε αγώνες, σε κοινωνικές διεργασίες που γίνονται στις γειτονιές και μέσα στους χώρους δουλειάς. Και εμφανίζονται σε εκλογικές μάχες με τη λογική της προώθησης του lifestyle, των followers, των κοινωνικών δικτύων, αρχηγικά κόμματα. Μιλάμε για μεσιανισμό τον 21ο αιώνα και κυριαρχή σε αυτά τα κόμματα. Και όσα βλέπουμε ακριβώς είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των αντιφάσεων ιδεολογικών, πολιτικών και οργανωτικών που έχουν στην εσωκομματική τους λειτουργία. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Τώρα, κυβερνητικός ανασχηματισμός, πώς τον είδατε? Μπορεί η Νέα Δημοκρατία με τις αλλαγές που έκανε ο Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, προβλήματα όπως αυτό της ακρίβειας ή αυτά της υγείας και να βελτιώσει πάλι την εικόνα της που υπέστη φθορά στις τελευταίες εκλογές? Είναι μακριά ανοιχτωμένος, θα του έλεγα, αν νομίζει κάτι τέτοιο. Αυτός ο ανασχηματισμός έρχεται, πιστεύω, συνέχεια αυτής της προσπάθειας διαστρέβλωσης του εκλογικού αποτελέσματος, την οποία έκανε από την πρώτη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δήθεν πήρε εντολή, λέει, το έδωσε ο λαός, να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Αυτό κατάλαβε από τη Λάρκο ή από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα ή από μεγάλες περιοχές που του είπε ο κόσμος. Και γι' αυτό, βέβαια, σε κρίσιμες θέσεις επέλεξε δοκιμασμένα σε αντιλαϊκό έργο πρόσωπα για να τρέξουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Το σίγουρο είναι ότι η απάντηση στα κρίσιμα λαϊκά προβλήματα δεν μπορούν να τα δώσουν τέτοιοι κυβερνητικοί ανασχηματισμοί, ούτε εναλλαγές προσώπων, όταν η πολιτική της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη παραμένει ακριβώς η ίδια. Ούτε φυσικά αποτελούν διέξοδο οι διεργασίες και οι ανασχηματισμοί που επιχειρούνται, για να πω και αυτό, στον άλλο πόλο του πολιτικού συστήματος, δηλαδή αυτό της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας για την οποία μίλησα και πριν στο χώρο, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και των συναυτό. Το κρίσιμο, κατά την άποψή μας, που θα αλλάξει και αντιλήψεις, που θα αλλάξει και συσχετισμούς και θα προωθήσει τα πράγματα μπροστά, είναι να δυναμώσει ο καθημερινός αγώνας των εργατών, των εργαζομένων, όλου του λαού, ενάντια σε αυτή την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και στους κάθε λογής εκπροσώπους αυτής της πολιτικής. Τώρα, να σταθούμε λίγο περισσότερο στην ακρίβεια και μετά στην υγεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Ποιος είναι ο τρόπος η κυβέρνηση να περιορίσει την εσχροκέρδεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αλλάξει ριζικά αυτή η πολιτική. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξει την πολιτική της πράσινης μετάβασης, που μόνο πράσινη δεν είναι, που φορτώνει νέα βάρη και εκτινάσει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια δηλαδή, τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων, που σημαίνει ότι πρέπει το ενεργειακό μείγμα, που ήταν μεγάλο λάθος, να ανατραπεί, δηλαδή από εγχώρια την ενέργεια, όπως με την απολιγνητοποίηση που έγινε, όπως σε συνέχεια πιο πριν με το κρηματιστήριο της ενέργειας, όπως πιο πριν με αυτή την άναρχη, το άναρχο παρεδώσε σε μεγάλες περιοχές, μάλιστα περιβαλλοντικής αξίας σπουδαίας, των ανανεώσιμων δίθεν πηγών ενέργειας, με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που μας έδωσαν φτηνό, πολύ ακριβό ρεύμα, αντί για φτηνό όπως διαφημιζόταν πριν από την κυβέρνηση, εάν δεν πάρθουν μέτρα ουσιαστικά που θα μας απεγκλωβίσουν από το ακριβό εμπόρευμα που είναι το LNG, το αμερικάνικο LNG, εάν δεν πάρθουν επίσης μέτρα ταυτόχρονα ανακούφισης των εργαζομένων, γιατί
οι τιμές, η ακρίβεια έχει να κάνει και με τους μισθούς και τις συντάξεις, έχει να κάνει και με τη μεγάλη φορολογία που δέχεται ο ελληνικός λαός τα λαϊκά στρώματα. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα. Συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις σε μισθούς, σημαίνει κατάργηση του ΦΠΑ, του ενιαίου φόρου κατανάλωση σε καύσιμα, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, απεγκλωβισμό από όλες αυτές τις λαθεμένες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων. Η κυβέρνηση βέβαια λέει, η κυβέρνηση, η γραμματέα λέει ότι αυτά θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ο λαός πληρώνει και τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έσοδά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, φορολογιστία για τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τις μικρές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά φοροαπαλλαγές για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, φοροαπαλλαγές για κάποιους άλλους κλπ. Κλπ. Άρα εδώ κάπου πάνε τα χρήματα. Τα 7 δισεκατομμύρια που σας έλεγα πριν, που ο ριζοσπάστης το βάζει σήμερα μάλιστα στο πρωτοσέλιδό του ως αποκαλυπτικό για πάνω από 21 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία για σκοπούς του ΝΑΤΟ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 7 δισεκατομμύρια το χρόνο από το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού. Αυτά μπορούν να περιοριστούν. Κατά πολύ. 21 δισεκατομμύρια τα τρία τελευταία χρόνια για να πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος με χαμηλούς μισθούς, και μετά μιλάμε για ακρίβεια και τα ράβια και το κόστος και πού θα τα βρούμε τα λεφτόδεντρα και τέτοια. Κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, διότι πρέπει να αλλάξει ριζικά η πολιτική της. Αυτή θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, και να δίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης ζεστό χρήμα και από τον προϋπολογισμό να περιορίζει τα έσοδά της από τους μεγάλους, από τους λίγους, που είναι οι λίγοι αυτής της κοινωνίας, και από την άλλη μεριά να φορτώνει βάρη στο λαό και να λέει δεν έχω χρήματα και να κλαίγεται. Είναι ντροπή. Είναι κοροϊδία. Ευχαριστώ θερμά, γραμματέα. Αλλαγή πολιτικής. Και επειδή δεν έκανε ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για την άνοδο της ακροδεξιάς και τη Μελώνη που με ρωτήσατε πριν, γιατί πιάσαμε ένα άλλο, πρέπει να πω σύντομα δύο στοιχεία εδώ. Και την ιστορική πείρα, ότι τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον έχουμε διάφορα μέτωπα που γίνονται δήθεν για να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά, που βεβαίως την βλέπουμε συνεχώς να τη δυναμώνουν, και βέβαια υπάρχουν γι' αυτό συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί τα λεγόμενα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη έγιναν πλυντήριο για αντιλαϊκές πολιτικές. Και ο Σιράκ και ο Σαρκοζή και ο Λάντ και ο Μακρόν και άλλοι, που τους κάποιους από αυτούς τους καλεί εδώ και ο κύριος Τσίπρας, και άφησαν στο περιθώριο της δυνάμης της ακροδεξιάς να παρουσιάζονται ως δήθεν αντισυστημικές, ενώ δεν είναι, γιατί υλοποιούν ίδια ζητήματα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής, του ίδιου του λαϊκού μετόπου, γιατί εμφανίζεται και σωτηρία από κάποιους και εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε, λέει, μέτωπο ενάντια στη δεξιά, την ακροδεξιά, που αντανακλάται και στους υποψηφίους τους. Θα είδατε ότι είναι υποψήφιος και ο Λάντ στη Γαλλία, του οποίου το κυβερνητικό σχήμα πρωτοστάτησε στα αντιλαϊκά σχέδια για υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων, επέκταση ελαστικών μορφών αποσχόλησης και εκτός συνόρων, με τη Γαλλία να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά επεμβάσεις και πολέμους της Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και βέβαια στις θέσεις αυτού του λαϊκού μετόπου του προοδευτικού φαίνεται ότι δεν αμφισβητεί κανείς τους, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο, τις βασικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πράσινη μετάβαση, τους δημοσιονομικούς κανόνες, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Χώρια που για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι και βασικό σημείο πάνω στο οποίο δημαγωγεί η Λεπέν και κερδίζει κόσμο, αυτή η προοδευτική συσπήρωση, τέλος πάντων, το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία και αλλού, δεσμεύεται να διασφαλίσει την αποστολή των απαραίτητων όπλων προς το Κίεβο. Και μάλιστα ο νέος ηγέτης εκεί του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως θα είδατε, ο Ραφαέλ Γκλιξμάν, ασκεί κριτική στο Μακρόν ότι δεν στέλνει αρκετά όπλα σε αυτό το μακελιό εκεί της Ουκρανίας. Ευχαριστώ, γραμματέα.
Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα. Ποια είναι ακροδεξιά και ποια είναι κεντροαριστερά. Μπερδεμένα τα πράγματα. Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλημέρα, γραμματέα. Καλημέρα σας, καλημέρα.